Στη διάλυση της ομάδας μισθοφόρων της Βάγκνερ, δρομολογεί ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά της η γερμανική εφημερίδα Bild. Όπω εκτιμά ο συντάκτη του δημοσιεύματο, με αφορμή τον θάνατο του επικεφαλή τη Βάγκνερ, Γευγέννη Πρικόζιν, ο Πούτιν θέλει να απεμπλακεί από τον όποιο κίνδυνο, δεδομένου ότι πολλοί από του πιστού μισθοφόρου του θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για τον ίδιο. Στη γερμανική εφημερίδα μίλησε ο Ρώσο ακροδεξιό και πολέμιο του Πούτιν, Νικίτιν. Ο ιδρυτή του Ρωσικού Σώματο Εθελοντών λέει ξεκάθαρα ότι η Βάγνερ θα καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε ολόκληρη η δομή τη ομάδα των μισθοφόρων θα διαλυθεί πλήρω στι τάξει των ενόπλων δυνάμεων τη Ρωσία, είτε η κορυφή τη οργάνωση θα τεθεί πλήρω υπό τον έλεγχο του Πούτιν, σημειώνει. Ο Λευκό Οίκο άφησε να εννοηθεί σήμερα ότι το Κρεμλίνο ευθύνεται για τον θάνατο του αρχήγου τη μισθοφορική οργάνωση Βάγνερ, Γευγέννη Πρικόζιν, ο οποίο πιστεύεται ότι σκοτώθηκε σε ένα μυστηριώδε αεροπορικό δυστύχημα την περασμένη εβδομάδα. Το Κρεμλίνο απέρριψε ω απόλυτο ψέμα τον ισχυρισμό ορισμένων δυτικών πολιτικών και αν αυτών, για τον οποίο δεν έχουν προσκομίσει στοιχεία ότι ο Πούτιν διέταξε την δολοφονία του Πρικόζ για εκδίκηση. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Κρεμλίνο έχει μακρά ιστορία στι δολοφονίε αντιπάλων, δήλωσε η εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαπιέρ, ενώ ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζον Μπάιντεν, είχε δηλώσει ότι δεν εξεπλάγει από τον θάνατο και ότι δεν συμβαίνουν πολλά στη Ρωσία πίσω από τα οποία δεν βρίσκεται ο Πούτιν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.